Γεια σας παιδιά, το Τρας Χρήστος εδώ. Θα έχουμε άλλο ένα βιντεάκι για το πώς να μην πάρετε 100 κιλά μέσα στις γιορτές. Σας δώσω κάποιες συμβουλές. Λοιπόν, τώρα μία καλή συμβουλή είναι, πολύ απλή συμβουλή, να τρώτε αργά. Οποιοδήποτε εδώ, όταν θα κάτσουμε στο γεύμα, δηλαδή να φάμε στο τραπέζι το μεσημέρι όλοι εκεί πέρα με τα σόγια, θέλω να τρώτε αργά. Όταν τρώτε αργά, ο εγκέφαλος προλαβαίνει να καταλάβει ότι χορτάσατε και δεν καταλήγετε να έχετε φάει σαν ζώα. Ένα απλό κολπάκι είναι αυτό. Δεύτερο απλό κολπάκι είναι το να μην φας πρωινό και αφού δεν θα φας πρωινό θα έχεις κρατήσει αυτές τις θερμίδες του πρωινού για να τις φας το μεσημέρι. Μπορείς να φας, να πιεις ένα καφεδάκι το οποίο λίγο θα σε χορτάσει για το πρωί, ένα σκέτο καφεδάκι ή οτιδήποτε, μέτριο ας πούμε, όπως το πίνετε. Και αυτό θα σε χορτάσει για λίγο και μετά θα έχεις κρατήσει θερμίδες για να τις φας υπόλοιπες το μεσημέρι. Δηλαδή αυτό που λέμε τύπου fasting να το κάνεις για εκείνη την ημέρα. Επίσης, τρίτη συμβουλή. Όταν κάθεσαι στο τραπέζι, καλό είναι να επιλέγετε να φάτε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες. Δηλαδή τι εννοούμε, να φάτε όσο γίνεται περισσότερα κρεατικά και δευτερεύουν να φάτε σαλατικά. Τώρα, σίγουρα θα φάτε και απ' τα άλλα, αλλά μην τρώτε πολλά τα λιπαρά, ξέρω εγώ, διάφορα τυριά, ιστορίες και τέτοια. Καλύτερα να φάτε κάποιο γλυκό, ας πούμε, μετά το τραπέζι από άποψη λιπαρών. Αλλά αυτό το, αν φάτε αρκετές πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, θα χορτάσουμε, οπότε δεν θα έχουμε και πολύ μεγάλη ανάγκη, ας πούμε, για να φάμε πολύ γλυκό μετά. Εντάξει, θα φάμε ένα γλυκό νορμάλ. Δεν χάλασε ο κόσμος. Και το τέταρτο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να δούμε στις γιορτές, να καλοπεράσουμε πρώτα, να μην ξεφύγουμε από πολύ, πολύ από τα όρια. Να ξεφύγουμε, λοιπόν, να χαλαρώσουμε, να κάνουμε, να κάνουμε τα ποτάκια μας, να πιούμε τα γλυκάκια μας, να φάμε. Αλλά μην ξεφύγουμε πάρα πολύ, να μην το παραχέσουμε δηλαδή. Εντάξει, θα φάμε, δεν είμαστε νηστικοί, θα φάμε. Αλλά πρέπει να δεις το τι στόχο έχεις. Αν έχεις κάποιο στόχο άμεσο, τον οποίο θα είναι ένας αγώνας, ας πούμε, σε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες και σίγουρα θα θες να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό, θα πρέπει να σκεφτείς με το μυαλό ότι σίγουρα δεν θα καλοπεράσεις τις γιορτές και ότι δεν θα μπορείς να βγαίνεις για ποτό, δεν θα μπορείς να βγαίνεις για φαγητό και θα πρέπει να ακολουθείς κατά γράμμα όσο γίνεται το πρόγραμμά σου. Βέβαια πάλι θα μπορείς να έχεις ένα-δυο γεύματα μέσα σε όλες τις γιορτές που θα είναι ελεύθερα, αλλά σίγουρα πολύ πιο μετρημένα από κάποιον που δεν έχει ένα άμεσο στόχο. Αλλά απλά δεν θέλει να πάρει κιλά μέσα στις γιορτές. Δηλαδή θυμάμαι παλιά όταν ήμουν πιο μικρός, έπαιρνα 2 και 3 και 4 κιλά μέσα στις γιορτές σε μια εβδομάδα, ας πούμε. Τώρα όσο και να φάω, μη σας πω χάνω κιόλας, γιατί άμα δεν κάνω και προπονήσεις, θα χάσω κανένα κιλό. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο, δεν κολλάω, γιατί είναι μία εβδομάδα μετά, θα επανέλθουμε στα προηγούμενα. Οπότε δεν θα κάτσουμε να σκεφτούμε να χαραμίσουμε τη μία εβδομάδα των γιορτών, ας πούμε 10 μέρες. Για να πηγαίνουμε γυμναστήριο, εντάξει, σίγουρα θα χάσουμε και κάποιες προπονήσεις και θα περάσουμε και καλά. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Κάντε like και subscribe στο κανάλι μου και τα λέμε στη συνέχεια. Οποιοδήποτε σχόλιο θέλετε, κάτω ξέρετε. Γεια σας!